Τώρα στη Δυτική Μακεδονία, στον Κώστα Μαυρίδη, να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έχουμε το Σαββατοκύριακο στην Καστοριά. Κώστα. 17 με 19 Ιουνίου, αντίστροφη μέτρηση. Μιλάμε για ένα σύνολο διοργανώσεων, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο επίπεδο του τριάθλου, αγώνες τρεξίματος στην παραλίμνια ζώνη, κολύμβησης, ορειβασίας και παράλληλα και εκδηλώσεις και happenings πάρα πολλά. Η Καστοριά θα βρεθεί στο επίκεντρο. Είναι πραγματικά η δεύτερη καταρχήν διοργάνωση. Υπήρξε και μια απουσία λόγω κορονοϊού τα τελευταία 2 χρόνια. Επανέρχεται λοιπόν και μιλάμε για εκδηλώσεις από μικρά παιδιά μέχρι και πολύ μεγάλους, για όλες τις ηλικίες, και για να παρακολουθήσει κανείς αλλά και για να συμμετάσχει, για τους πιο θαραλέους, για αυτούς που έχουν και τις αθλητικές δεξιότητες. Μένουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μητρόπαπα, ο οποίος είναι ο διοργανωτής αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης στην Καστοριά το επόμενο Σαββατοκύριακο, και όχι αυτό που είπα πριν, διορθώνω. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, για πείτε μας λόγια για την εκδήλωση αυτή. Είναι η δεύτερη που γίνεται. Είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται στην Καστοριά. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να γίνει ούτε το 20 ούτε το 21. Επανερχόμαστε φέτος. Έχει τροποποιηθεί κάπως η διοργάνωση. Έχουμε την Κυριακή τους αγώνες τριάθλου τριών αποστάσεων. Το Isoman Quarter απόστασης, Ολυμπιακό τρίαθλο και τρίαθλο Half Iron απόστασης. Και παράλληλα υπάρχει παιδικό Isoman το Σάββατο το πρωί, κολύμβηση Open Water επίσης το Σάββατο το πρωί και τρέξιμο πάνω στο βουνό, ορεινό τρέξιμο δηλαδή, το Σάββατο το απόγευμα. Παράλληλα όμως από την Παρασκευή ξεκινούν πλήθος δραστηριοτήτων που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες, και ψυχαγωγικών και αθλητικών και πολιτιστικών. Η εμπειρία της πρώτης διοργάνωσης έδειξε ότι ανταποκρίθηκαν νέοι κόσμος από όλη την χώρα. Ποια είναι τα ευρήματα που είχαμε της πρώτης εκδήλωσης και τι προσδοκούμε από αυτήν που έχουμε τώρα μπροστά μας σε μία εβδομάδα περίπου? Ναι, ασφαλώς. Η πρώτη διοργάνωση ήταν βέβαια σε μια πολύ καλή περίοδο, σε μια καλύτερη από τη σημερινή περίοδο. Φυσιολογική θα έλεγα. Είχε προσέλευση από όλη την Ελλάδα και είχε δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στον χώρο του τριάθλου αλλά και του τρεξίματος, κυρίως όμως του τριάθλου. Φέτος η διοργάνωση, μετά από απουσία 2 ετών, ουσιαστικά έρχεται να ξαναξεκινήσει. Ένα καινούριο ξεκίνημα είναι ουσιαστικά, και μεγαλώνουμε την απόσταση του τρεξίματος στο βουνό, μεγαλώνουμε την απόσταση του τριάθλου και παράλληλα ξεκινάμε για πρώτη φορά και κολύμβηση open water, που θα γίνει και ακόμη και σε μεγάλη απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Δεν φιλοδοξούμε να έχουμε πολλούς αθλητές σε αυτή την απόσταση. Να θυμίσω ότι η λίμνη είναι λίγο αποτρεπτικός παράγοντας, τουλάχιστον για την πρώτη φορά, για κολυμβητές και για τριαθλητές να δοκιμάσουν. Παρ' όλα αυτά, τολμούμε και ευελπιστούμε μελλοντικά η διοργάνωση αυτή να φιλοξενήσει όλους τους τριαθλητές και όλους τους κολυμβητές, γιατί πραγματικά έχει να προβάλλει κάτι το ξεχωριστό. Τώρα βλέπουμε και αυτά τα πολύ ωραία πλάνα, τα μοναδικά τοπία, τις ομορφιές της Καστοριάς, που δένουν αρμονικά και με την ποιότητα του περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και την ποιότητα που μας δίνει ο αθλητισμός. Τώρα, επειδή μας παρακολουθούν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει? Πρέπει να κάνει κάτι, να έρθει εκεί μόνο και να δηλώσει συμμετοχή? Πρέπει κάτι να προηγηθεί? Να δώσουμε έτσι κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Πρέπει να μπουν στο site μας, trimor.gr, ναι, και εκεί να βρουν το event που είναι το Trimor Καστοριά και να δουν όλες τις πληροφορίες για τον αγώνα, για τις εγγραφές, για τη λειτουργία της γραμματείας, για το πρόγραμμα της διοργάνωσης. Εκεί λοιπόν επίσης μπορούν να δηλώσουν εθελοντές. Εκεί μπορούν να δουν τα πάντα, όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστούν και παράλληλα να δηλώσουν και την εγγραφή τους. Trimor.gr είναι το site. Έχουμε ήδη ανταπόκριση, συμμετοχές έχουμε? Έχουμε συμμετοχές, περιμένουμε ακόμη και άλλες συμμετοχές όσο πλησιάζουμε προς τη διοργάνωση, γιατί στην Ελλάδα είμαστε λίγο της τελευταίας στιγμής. Παρ' όλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι θα ξανατοποθετήσουμε την Καστοριά στο Trimor Motorsports Tour σίγουρα, αλλά και στο χάρτη του τριάθλου, με στόχο αυτός ο υπέροχος προορισμός να αποτελεί προορισμό τριαθλητών και κολυμβητών επίσης. Θέλω να σας πω ότι, επειδή απευθύνεστε στη Βόρειο Ελλάδα, είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι αθλητές οι οποίοι θα έρθουν να δοκιμάσουν το τρίαθλο ή την κολύμβηση στην λίμνη, ότι έχουμε στα χέρια μας στοιχεία 3 ετών από εργαστηριακούς ελέγχους του νερού, το οποίο πιστοποιεί ότι είναι σε κατάσταση
όχι απλά κολυμπήσιμη, αλλά θα έλεγα και πόσιμη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το νερό είναι καθαρό και μπορεί ο κάθε αθλητής να νιώθει την ασφάλεια ότι θα έρθει να κολυμπήσει σε ένα περιβάλλον που είναι λίγο διαφορετικό από τη θάλασσα και έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα τις θάλασσες, είναι όμως κάτι ξεχωριστό. Μάλιστα, χαριτολογώντας, θα έλεγα ότι δεν έχει και τσούχτρες. Δεν έχει και μέδουσες που είναι επίκαιρες τώρα. Ωραία, εμείς θα ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και όταν θα επανέλθουμε μετά την εκδήλωση, το Ταμείο να είναι θετικό το πρόσημο για όλους.